τίποτα. Ωραία, ωραία, μπράβο, ωραία, όλα πάρα, μπράβο, ξεκουράστηκε. Ωραία, έτσι, είναι αυτή η στιγμή. Κάπαμε σημεράκι, papakitsmail.com, προσωπική ιστορία, ένα μοντεπώνυμο, μία τελευταία φωτογραφία εδώ πέρα της βασίλισσας της νύχτας. Κούκλα, κούκλα. Και μπορεί να σας βγάλουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Μου, τσι μου, έχω πρόβλημα. Είμαι με το αγόρι μου 2 χρόνια, εγώ 30, αυτός 25. Ωραία. Στην αρχή κάναμε καλό μεσημεράκι κάθε μέρα. Από 3 και πάνω φορές τη μέρα. Απίθανο, θέλω να σημειώσω, το σημειώνω κι εγώ. Τώρα έχουμε ένα μωρό 4,5. Φυσικά, έχετε ένα ευτυχώς, δεν έχετε 20. 4,5 μηνών μετακομίσαμε, πολλά νέα. Και σε μεγαλύτερο σπίτι, μπράβο, να είστε καλά. Καταλαβαίνεις, δουλειές, σε υπνία πάνε, είμαι λίγο σε φάση δύσκολη για καλό μεσημεράκι. Ναι. Αυτός όμως στείλει ακόμα το 3 φορές την ημέρα, κάθε μέρα, όχι. Νίκο μου, δεν τολμάω να πω τίποτα γιατί παρεξηγείται και κατεβάζει μούτρα. Τι λένε ρε, τι λένε ρε. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, σώσε με. Εγώ να πάω να του πω του άλλου μη. Σώσε με, βρες μου μια καλή δικαιολογία να τη λέω να ησυχάζω γιατί το κοντεύω να πεθάνω από την κούραση, δεν πιάνει. Τα φιλιά μου από Γερμανία, σ' αγαπάμε. Τώρα που θα μπει και σε lockdown η Γερμανία, τελειώσατε, κυρία μου. Με τις υγείες σας κι εσείς. Αιωνία. Κοίταξε να δεις τώρα, το σύζυγος έχει κάποιο θέμα, δεν έχει δει καμία ταινία. Τι να πω, δεν γίνεται. Αυτός δεν ξυπνάει για το μωρό. Έλατε. Μα πώς προφανώς. Και... Μα τι, μην τον ξυπνάς τότε. Βαλεριάνα, υπνοτικά, τέτοια δίνω τώρα σαν τε... Μα δεν γίνεται. Μα κάτσε και κάνε μια κανονική κουβέντα. Τι εννοεί θέλει και θέλει. Ας ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του τώρα για λίγο καιρό. Μα δεν γίνεται. Η γυναίκα 4,5 μηνών το μωρό. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Και είναι και κουρασμένη. Και δεν πιάνει ότι είμαι κουρασμένη. Του το λέει και αυτό λέει: όχι, όχι. Καλά, και δώσ' του μια. Πήγαινε. Σβάιν, κάτι. Πώς θα να του πει κάτι. Έξω. Ράους. Να το θυμήθηκα. Αυτό. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Γεια σου, μουτσίνο μου. Σαν είδος καφέ είμαι, ένα μουτσίνο παρακαλώ. Δεν... Λατρεμένε, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Και γεια σε όλη την πέρα. Yeah! Τη... δεν αφορά και εσάς. Είστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική. Ευχαριστώ. Και δείχνει τα πλάνα και είναι αυτό το ότι καλύτερο. Άρα η ελληνική TV καταστρέφεται μόλις. Θέλω να μου λύσετε ερωτικά μου όπως μόνο εσύ ξέρεις, αλλά από κοντά. Σε περιμένω στο Λίβερπουλ. Να πιούμε καφέ φυλάκια, μπορώ να πάω. Το κανάλι να με στείλει με τον Μπλέτσα. Να τραβήξει κιόλα. Ή πάμε με τους θαλασσόλικους. Ωραία, να πάμε. Να πάμε ένα Λίβερπουλ. Να λείψω την άλλη εβδομάδα 2 μέρες να πάω να λύσω στην κοπέλα το ερωτικό. Μα δεν είναι ωραία, είναι ξενιτεμένη. 2 μέρες κι εγώ μαζί. Νικόν. Ναι. Τι. Εδώ, δεν το πιστεύω. Δεν, εντάξει, έτσι. Νικόν, κοίτα. Νίκομ, κοίτα. Νίκομ, κοίτα. Ωραία. Εκπέμπω σως γιατί όπου πάω, αγαπάω. Όπα, όπα, έλα, έλα. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Έλα, εντάξει, τώρα συμβαίνει. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Όποιος άντρας μου αρέσει, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι κολλημένος με την προ... Α, όποιος άντρας μου αρέσει, είτε είναι κολλημένος, είτε είναι... Παντρεμένος. Είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι κολλημένος με την πρώην. Ωραία. Αν βέβαια τύχει και πέσει πάνω, πέσω πάνω σε κανένα ελεύθερο, δεν ξέρει να φέρεται. Πού πήγαν οι άνδρες παλαιάς κοπής, τι τους θέσμους παλαιάς κοπής. Νίκο, είμαι σε απόγνωση που μου στείλεις το Γιάννη. Μπας και δούμε άσπρη ημέρα. Να περάσει παρακαλώ πολύ το περιστατικό μου, ωραίο, αθλητικό, ωραίο, ωραίο. Εδώ κάνει ότι κρατάει μικρόφωνο μέχρι να έρθει, δες τι ωραίο. Δημιουργεί θέση εργασίας, ορίστε. Α, χαιρετάει και εγώ θα φύγω, τορκίζομαι πια. Είναι παλαιάς κοπής ο Γιάννης. Ο Γιάννης... Ο Γιάννης δεν... και τα λέει τώρα με το στέλ, είστε αέρα, δεν ξέρω. Είναι ζωντανό αυτό που τραβάει ο κόσμος. Λοιπόν, α, χαιρέτησε. Λάζερε, γιατί σε σηκώσανε από το πουθενά. Καθόταν ο άνθρωπος, τι ωραία, 2 ώρες, γιατί το σηκώσατε λίγο πριν το τέλος. Κάτι θα πάει τίποτα, πετάχτηκε, αυτά θα σπάσουν τα κόκαλα.
Παιδιά, πρέπει να γίνονται διαλύματα στο Λάζαρο γιατί θα ανοίξει. Εγώ πολύ φοβάμαι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο περιστατικό μας τώρα. Πάμε εδώ πέρα να δώσουμε το Γιάννη. Ωραίος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, δεν υπάρχει απόκριση. Δεν υπάρχει. Για χαρά. Από εσένα κοιτάω. Για χαρά. Παλιάκοπη, παλιάκοπη. Για χαρά. Γιάννη μου, Γιάννη μου, πιστεύεις ότι δεν είσαι αυτή τη στιγμή ούτε παντρεμένος, από όσο ξέρουμε. Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Μόνο γάτες. Και ένα σκύλο. Γατοφιλία και σκυλοφιλία υπάρχει το παιδί. Να ξέρετε, πάει μαζί με τα ζωντανά του δηλαδή. Είναι λίγο περίεργο το. Ναι, είναι πολύ δυνατό, έχει θέματα. Είσαι κολλημένος με την πρώην, μήπως. Όχι, όχι. Όχι. Ωραία. Αυτό το ακούει και η πρώην. Από πού προέκυψε. Α, το είπε. Έχω διαβάσει κάποια μηνύματα. Είναι μια στήλη στην εκπομπή που κάνουμε. Θα φύγω. Βάσια, τι είμαστε αμάξι. Πιστεύεις ότι ξέρεις να φέρεσαι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια φίλη η οποία θεωρεί ότι όταν πέσει σε κάποιον ελεύθερο δεν ξέρει να φέρεται. Πες μας 2-3 φερσίματα για να δούμε αν μπορείς. Βγαίνετε πρώτο ραντεβού. Συναντιέστε, εν πάση περιπτώσει, μήπως το ραντεβού σε ταράζει. Μην ακούς το Στέλιο, ό,τι και να σου πει πρέπει να κάνεις το αντίθετο. Ωραία. Άρα, βγαίνετε πρώτο ραντεβού. Πες μας έναν ωραίο τρόπο που θα φερθείς. Δηλαδή, έρχεται η κοπέλα. Ποιον δείχνεις, κάνεις το στόπ, τι κάνεις. Τελειώς. Τι λες. Πληρώνει η κοπέλα πρώτο ραντεβού. Πληρώνει η κοπέλα πρώτο ραντεβού. Ωραία. Έτσι. Μπράβο. Έτσι είναι παλιά. Αυτή είναι η νέα κοπή. Είναι με τα ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Πληρώνει η κοπέλα το ραντεβού. Ευτυχώς ο COVID σε σώζει και θα μιλάτε με FaceTime. Άρα, τι άλλο θα κάνεις, κάτι ιδιαίτερο για να. Μάστιγα. Τι μου λες. Τόσα χρόνια μάστιγα. Τόσα χρόνια μάστιγα, έχεις πληρώσει πολλά ραντεβού. Γιατί πηγαίνεις πρώτα ραντεβού και μετά σε χωρίζουν, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Μα πώς θες να πληρώσετε ρε φενέ, ρε φίλε, τι είμαστε εδώ πέρα. Μα θα πληρώσει ρε φενέ. Μα είναι δυνατόν. Έλα, ντροπή. Ποια παλιά κοπή, καμία κοπή το παιδί, διακοπή. Έλα, ευχαριστούμε. Έλα, Γιάννη. Τι να φτάρε. Μουτσί. Δεν της αξίζει. Μουτσί. Έλα, αγάπη μου. Γεια σου, Μουτσί. Γεια σου, μωρό μου. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις εδώ πέρα με την κοπή, τη πίτα. Βλέπω. Εξαιρετικός ο Γιάννης. Σε μένα με έρθει πολύ ο Μάριος, βέβαια, αλλά εξαιρετικός. Ξαναγυρίζει το περιστατικό ενώ έφυγε. Υπάρχει ζήτηση. Τέλειος. Εσένα δηλαδή. Εσένα ηρέμησε. Αγγελική. Αγγελική. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ μέσα από την καρδιά μου. Πες το. Άκου λίγο. Γιάννη. Συγγνώμη, σου άρεσε αυτό που είπε ο Γιάννης, δηλαδή, για να κατα... Next. Εντάξει, τώρα, τι να σου λέω και εσένα. Τι να μου πεις και εμένα. Σου άρεσε, ναι ή όχι, γελάει, αλυπνίδι. Όχι, 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 όχι. Α, ευχαριστώ το περιστατικό, να πάει σπίτι του, περάστε έξω. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί πέρα. Αγάπη, τώρα, σήμερα, ό,τι και να σου πω, είναι λίγο. Δεν ξέρω τι κάνανε. Μάλλον ήπιαμε τρελοκαφέ. Κάτι έχει γίνει σήμερα με τον καφέ. Λοιπόν, καταρχάς. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Ανδρέα. Γιατί, άμα δεν το κάνει, η μάνα μου θα πω σκληρό. Α, εντάξει, από μάνα δεχόμαστε. Α, είσαι καλά. Τι? Χαμογέλα, λοιπόν, χαμογέλα. Τώρα τα δικά μου. Να το. Χάρηκε. Κάτσε να κάνει ο ΙΤ το δικό του χαιρετισμό. Είμαστε ωραία. Φυσικά. Περνάμε στα δικά σου. Λοιπόν, εγώ τώρα σε ευχαριστώ που είχε όχι μόνο από σένα, αλλά και τη Βάσια. Ποιον? Τη Βάσια. Τη Βάσια. Από τη Βάσια. Έμπλεξα με ένα καπετάνιο. Α, θα μας τα πει. Να χειροκροτήσουμε, να περάσει το περιστατικό. Έχουμε, ναι, έχουμε εδώ κοντά μας, βέβαια, ναι, ένα χειροκρότημα. Επιτέλους. Θες να κάτσεις εδώ. Ωραία. Εδώ, λοιπόν, έχουμε, δεν προλάβαμε να λιώσουμε τη φωνή. Πολύ ωραίο. Θα βγει με τη φωνή της. Πολύ δυνατό. Σ' ακούμε, ξεκίνα να μιλάς και όποτε θεωρήσει η τραγουδίστρια από το Μεσολόγγι έτοιμη, θα μας πει μια πενιά. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Σ' ακούμε. Που λες, Μούτσι μου, εγώ γνώρισα ένα καπετάνι, εδώ και ένα δίμηνο, τώρα που έχει την άδειά του. Δίμηνο είναι λίγο, αγάπη μου. Ναι, είναι πάρα το πολύ ξέρω. Λίγο. Είναι πολύ λίγο. Αλλά πώς θα γίνει τη Βάση. Θα είχε με τη Βάσια. Όχι. Πώς θα γίνει η Βάση. Συμβάσεις, είπε. Α, τόσο είναι συμβάσεις. Α, τόσο είναι τρόμαξα, τρόμαξα. Γίνεται την βάση. Και έρχεται το καράβι εδώ από πίσω. Μου. Έτσι είναι η συμβάση. Ναι, για πες την ιστορία. Ναι, λοιπόν, γνωριστήκαμε εδώ και 2 μήνες. Και τώρα προχθέτρε μου, τι έφυγε, γιατί πρέπει να πάει ταξίδια. Ψυχουλίνα μου. Ψυχουλίνα μου, αυτό έγινε με το περιστατικό. Τι να κάνει, αυτή δεν είναι η εργασία του. Τι? Ναι. Αυτή δεν είναι η εργασία του. Αυτή είναι η εργασία του, αλλά και εγώ ταράζομαι λίγο, ρε Μούτσι. Τι να κάνω. Αγάπη μου, μην μπλέκεις με καπετάνιο. Μην ξεσηκώνεις. Μα ήταν κούκλες, ρε Μούτσι.
πάθανε. Εντάξει, ήταν κύκλος, αλλά υπάρχουν και άλλοι κύκλοι που δεν φεύγουν με ένα, με ένα καράβι να φύγουν. Και θέλω να μου πει τώρα η Βάσια, τι να κάνω για να τον κρατήσω. Α, δεν έχει καταφέρει να το κάνει η ίδια, θα το πει σε σένα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει η Βάσια. Όχι, όχι, η Βάσια κάνει τη ζωή της, αυτό κάνει. Όχι, καλέ. Όχι, ενώ περιποιείς. Έρε, κλείνω σπίτια σήμερα. Περιποιείται, είναι πάντα, πηγαίνει χωρίς λόγο βόλτα στον Πειραιά, βλέπει άλλα καράβια. Εκεί, να πάμε μαζί, τουλάχιστον να μην έχουμε βενζίνη. Είναι και τσικιρικιτσού. Θέλει να μοιράσουν και τη δουλειά. Δουλειά, μόνο δουλειά. Κοίταξε, δουλειά. Η Βάσκια με τη δουλειά. Δουλειά. Μόνο δουλειά. Δουλειά. Μόνο είναι κοπτοραπτού. Και υπομονή. Και υπομονή. Υπομονή, ε. Ναι. Και οπωσδήποτε φουρνάκι. Φουρνάκι. Όταν ξαναγυρίσει. Αχ. Τι. Αν στενοχωρηθώ, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Αυτό τη λύσαμε. Έβαλε η Βάσκια ξαδέρφη να τη ζητήσει να βγει στην εκπομπή. Τι ήταν αυτή. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Μη φύγει. Δεν έχει κανένα λόγο να φύγει. Μόνο εσύ έλειπε σήμερα πολύ από εδώ.